Ποινική δίωξη κατά φυσικού προσώπου ασκήθηκε από τις ανακριτικές αρχές της Λιβαδιάς για την υπόθεση του θανάτου του 8χρονου Χάσκι Όλιβερ, το οποίο βρέθηκε νεκρό στις 26 Νοεμβρίου του 2023. Ωστόσο, οι δικηγόροι φιλοζωικών οργανώσεων που έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής επιβεβαίωσαν την είδηση χωρίς να έχει διαρρεύσει μέχρι στιγμής το όνομα του προσώπου που κατηγορείται για την κακοποίηση και το θάνατο του άτυχου Χάσκι. Το επόμενο βήμα είναι να κληθεί σε απολογία ο κατηγορούμενος, ενώ μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να θέσει υπό αμφισβήτηση και το πόρισμα του πρώην πρίτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Νίκου Παπαϊωάννου, ο οποίος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως το Χάσκι δεν κακοποιήθηκε από άνθρωπο, αλλά η φύση των τραυμάτων και των αλλοιώσεων παραπέμπει σε επίθεση άλλου ή άλλων ζώων. Επιπλέον, ο κ. Παπαϊωάννου είχε επισημάνει μεταξύ άλλων στο πόρισμά του ότι η κτηνίατρος που εξέτασε πρώτο τον Όλιβερ, ο Νίκη Τόλα, αναφέρει ότι η νεκροψία έδειξε κακοποίηση από ανθρώπινο παράγοντα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται πουθενά στην έκθεση νεκροτομής. Η κυρία Κλεονίκη Τόλα, κτηνίατρος που περιέθαλψε τον Όλιβερ από τα πρώτα λεπτά, μας μιλά σε λίγο αποκλειστικά στην εκπομπή, αλλά να ξεκινήσω από την κυρία Ανάσογλου. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε τώρα, κυρία Ανάσογλου? Λοιπόν, έχουμε ενημερωθεί μετά από δικές μας ενέργειες, πραγματικά, και της κυρίας Μάρθας. Η Μάρθα είναι το δυνατό χαρτί, πραγματικά είναι το δυνατό χαρτί με την επιμονή της. Έχουμε ενημερωθεί λοιπόν ότι είμαστε στην ανάκληση. Ξέρετε, εδώ έχουμε μια αυστηρότητα του κώδικα ότι για να λάβουμε κάποια αντίγραφα κάποιος πρέπει να κληθεί σε απολογία. Άρα το μόνο σίγουρο που έχουμε είναι κάποιος, είναι κάποιοι, ένας, δύο, δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε. Για να βρίσκεται κάτι στην ανάκληση σημαίνει ότι έχει ασκηθεί μια δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα. Προφανέστατα, μιλάμε για ένα κακούργημα. Τώρα, θεωρώ ότι εδώ θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί, γιατί υπήρχε όλα, μην μιλάω με νομικούς όρους, αλλά το οτιδήποτε οι ενέργειες που γίνανε πιο πριν, που είναι προκαταρκτικές και εμείς κάναμε αιτήματα, θα έπρεπε να έχουμε και μία απάντηση. Δεν είχαμε αυτή την ενημέρωση και εγώ προσωπικά σήμερα, σε ομιλία που είχαμε την κυρία ανακρίτρια, θα ζητήσω επισήμως μία ενημέρωση μέχρι να κληθεί ο κατηγορούμενος. Καλό είναι, κατά τη δική μου άποψη, φυσικά, ότι δεν έχει διαρρεύσει και δεν έχει γνωστοποιηθεί κανένα όνομα κατηγορημένου, γιατί καταλαβαίνετε δεν μπορεί κανείς να παρεμβάλλει στο έργο της δικαιοσύνης. Εκείνο όμως που χαιρετίζουμε είναι ότι όλες οι αμφιβολίες που θέσαμε στο τραπέζι περί της πραγματογνωμοσύνης που έλαβε μέρος από τον επίσημο πραγματογνώμονα της Ελλάς, όπως βλέπετε, όλες έγιναν δεκτές και καταρρύπτεται. Θεωρώ λέξη προς λέξη αυτή η πραγματογνωμοσύνη που από την αρχή τονίσαμε τα ελαττώματα, έγινε με φωτογραφίες, έγινε με ελλειπή υλικά, έγινε όταν ένα ζώο όχι απλώς είχε πεθάνει, είχε αποσυντεθεί. Δηλαδή δεν υπήρχε. Από την αρχή, αγαπημένη μου Ζήνα, από την αρχή υπήρχαν πλημέλειες. Το ζώο δεν κατασχέθηκε, δεν πήγε σε ένα νεκροτομείο, δεν υπήρχε στο ψυγείο. Δεν γίνονται έτσι οι έρευνες. Δεν γίνονται έτσι οι ιατροδικαστικές, δεν γίνονται έτσι οι πραγματογνωμοσύνες. Γιατί φαίνεται ότι από την αρχή προσπάθησαν να δρασκελίσουν, να δραπετεύσουν από αυτή την υπόθεση κάποιοι. Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία για μένα και εγώ έτσι το εισπράττω, το έλεγα και με την κυρία Πουλτίδου. Το σημαντικό όμως αυτή τη στιγμή είναι να καταλάβουμε όλοι το εξής, ότι υπάρχει δίωξη. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Για κακούργημα. Οι δικηγόροι δεν έχουν ενημερωθεί. Για κακούργημα. Οι δικηγόροι δεν έχουν ενημερωθεί ως προς ποιον είναι η δίωξη ή ως προς ποιους. Γιατί ενδεχομένως θέλουν να κληθεί σε απολογία, να περάσει από ανακριτή και εισαγγελέα. Σωστά. Βεβαίως. Σωστά. Πολύ σωστά. Και μετά έχουμε δικαίωμα αντιγράφων. Αυτό όμως δεν εμποδίζει, το ξαναλέω, γιατί δεν εμφανιστήκαμε τώρα, δεν πέσαμε από τον ουρανό τώρα. Ήμασταν από την πρώτη στιγμή με όλα τα δικαιώματα που δίνει ο νόμος, τα υπομνήματα και με πολύ σοβαρότητα αποδομήσαμε μία κτηνιατρική εξέταση. Αυτή την πραγματογνωμοσύνη. Θα έπρεπε λοιπόν να έχουμε ενημερωθεί τουλάχιστον ως προς την πορεία της υπόθεσης. Ενημερωθήκαμε μετά από σφοδρές προσπάθειες τις οποίες κάναμε και επιμονή και υπομονή. Και καταλήγουμε κάπου. Λοιπόν, δεν θα μείνουμε ανημέρωτοι. Ό,τι δικαίωμα μας δίνει ο νόμος θα το εξασφαλίσουμε. Γιατί θεωρώ ότι, ξέρετε κάτι, απασχολεί όλο τον κόσμο αυτή η υπόθεση. Είναι σωστό να μην κρυφθεί προς το όνομα του κατηγορουμένου. Θα μαθευτεί στην ανάκριση, γιατί υπάρχουν τεκμήρια, θεότητες κτλ. Αλλά δεν μπορεί ο κόσμος να μένει ανημέρωτος. Πάντως οι δικηγόροι
παίρνετε ουσιαστικά τα δικόγραφα αφού κληθεί ο κατηγορούμενος ή η κατηγορούμενη σε αυτή την υπόθεση και μετά έχετε το δικαίωμα να τα πάρετε. Νομίζω πολύ σωστά λειτουργεί μέχρι τώρα. Οι δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία. Ναι, προς υποστήριξη κατηγορίας, όχι. Γιατί ο συνήγορος, ενδεχομένως του ανθρώπου που θα κληθεί να δώσει εξαιτήσεις. Μα πρώτος πρέπει να πάρει και μετά. Να πάρει πρώτος εκείνος. Ναι, λογικό. Για να μπορέσει να δώσει τις εξαιτήσεις στον κατηγορούμενο. Κυρία Νάσογλου, να σας ρωτήσω ποια ήταν αυτά τα στοιχεία που οδήγησαν, που έβαλαν στο κάδρο συγκεκριμένο άτομο για την κακοποίηση του ζώου. Ξέρετε κάτι, λοιπόν, επιμένουμε ότι υπάρχουν κάμερες. Άρα στοιχεία από κάμερες. Στοιχεία από κάμερες δεν ξέρω αν βρέθηκαν κάμερες. Πάντως, γίνανε συγκεκριμένα αιτήματα, τα οποία θα τα πούμε εν καιρό. Η κυρία Πουλτίδου έκανε συγκεκριμένα αιτήματα για συγκεκριμένους ανθρώπους, επειδή... Η κυρία Πουλτίδου έχει πάρα πολλά που δεν της επιτρέπεται να τα πει όλα τώρα. Θα της δώσω όμως το λόγο αφού ακούσουμε την κυρία Κλεονίκη Τόλα, τον άνθρωπο, την κτηνίατρο εκείνη, τον άνθρωπο πάνω απ' όλα για μένα, που περιέθαλψε τον Όλιβερ και που από την πρώτη στιγμή επιμένει για την αγριότητα που βασάνισε ανθρώπινο χέρι τον Όλιβερ. Παρακαλώ. Ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη κατά συγκεκριμένου προσώπου. Ήσασταν από τις πρώτες που φωνάζατε για την αλήθεια. Πιστεύω ότι η αλήθεια δεν μπορεί να καλυφθεί και σε τέτοιου είδους θέματα ιατρικά. Ήμουνα βέβαια για το τι έχει συμβεί στον Όλιβερ, ότι βασανίστηκε, το υποστήριξα και το υποστηρίζω και μακάρι να φτάσουμε στο τέλος, δεν με αφορά εμένα το ποιος είναι ο ένοχος, αλλά πιστεύω ότι στο τέλος θα δικαιωθεί και ο Όλιβερ και όσα μέσω του Όλιβερ και όσα ζώα κακοποιούνται, γιατί συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό. Εσείς υποστηρίζετε ότι βασανίστηκε ως γιατρός και βασανίστηκε από άνθρωπο, κυρία Τόλα. Δεν μπορούν ζώα να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα, άλλα ζώα δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντικείμενα. Αυτό μπορούσε να γίνει μόνο από ανθρώπινη παρέμβαση. Με άλλο τρόπο δεν γίνεται. Και αυτό θα υποστηρίζετε μέχρι τέλους, και εσείς και ο σύζυγός σας. Εννοείται, φυσικά. Εγώ ήμουν από το ίδιο ζωή το ζώο, δεν ήταν παρόν ο σύζυγός μου, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μα κάνει να δικαιωθεί ο Όλιβερ. Και ότι πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι έχω εμπιστοσύνη. Και ο κύριος Νίκος Γιαννέτσος είναι ο σύζυγός της που από την πρώτη στιγμή προέβη σε όλα αυτά. Κυρία Πουλτίδου, ο λόγος σε εσάς. Πραγματικά είναι μια περίοδος που είναι πάρα πολύ καλή για μας. Έτσι όπως κατέληξε η υπόθεση του Όλιβερ. Έτσι κι αλλιώς εμείς από την... Έτσι κι αλλιώς εσείς από την πρώτη στιγμή αυτό πιστεύατε, κυρία Πουλτίδου. Ήτανε ξεκάθαρο και ήμουνα ίσως η τρελή που μιλούσε για συγκάλυψη και τα λοιπά. Εννοείται ότι το πιστεύαμε, εννοείται ότι το στηρίξαμε. Και εννοείται ότι δεν θα υπήρχε καμία περίπτωση να το αφήσουμε αν δεν οδηγούμασταν εκεί που έχουμε οδηγηθεί αυτή τη στιγμή. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι η δικαίωση για τον κάθε Όλιβερ εκεί έξω. Βασανίστηκε τόσο άγρια, έφυγε με τέτοιο άσχημο θάνατο, που εγώ μετά με τόσα χρόνια που έχω στην πλάτη μου να τρέχω για κακοποιήσεις, μπορώ να πω ότι είναι το πιο φρικτό έγκλημα που έχω δει. Δεν υπήρχε λοιπόν περίπτωση να περάσει έτσι. Είμαστε σε αυτή τη φάση που είμαστε. Δυστυχώς δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, γιατί όπως είπε η κυρία Νάσογλου, δεν μπορούμε να πάρουμε ακόμα αντίγραφα. Ελπίζω τις επόμενες μέρες να κληθεί ο κατηγορούμενος, να απολογηθεί, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε πρόσβαση για να ξέρουμε τι γίνεται. Τώρα, τα λάθη που γίνανε και οι παραλήψεις ήταν πραγματικά τρομακτικές. Δηλαδή βλέπαμε πράγματα, ζητάγαμε πράγματα. Εγώ προσωπικά έχω ζητήσει πράγματα τα οποία δεν εξεταστήκανε ποτέ όπως έπρεπε. Δεν μπορεί να μου λέει, γιατί και εμείς έχουμε τις πληροφορίες μας. Δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, αλλά έχουμε πληροφορίες, έχουμε και εμείς τους ανθρώπους μας. Όταν εγώ ζητάω κάτι συγκεκριμένο να εξεταστεί από συγκεκριμένη αρχή και ξαφνικά ακούω ότι κατά δήλωσή του συμβαίνει αυτό, καταλαβαίνετε ότι είναι μια παράληψη ή μια συγκάλυψη. Δεν εξηγείται αλλιώς. Κυρία Πουλτίδου, αν δεν είχατε εσείς αυτή την επιμονή και την υπομονή να το φτάσετε αυτό μέχρι τέλους, ενδεχομένως κάποια στιγμή να είχε σταματήσει. Γιατί τώρα
Α, και από την πλευρά της αστυνομίας, τι λένε, Αλέξανδρε μου? Ζήνα, και έχει νομίζω ενδιαφέρον να πούμε. Ρωτήσαμε αστυνομικές πηγές τι λένε μετά από αυτή την εξέλιξη. Να διευκρινίσουμε ότι η αστυνομία δεν έχει ενημέρωση για τη δίωξη, καθώς δεν είναι αρμόδια να έχει ενημέρωση για τη δίωξη. Μας είπαν ότι τους προκάλεσε φοβερή έκπληξη αυτή η εξέλιξη. Δηλαδή, αν υπάρχει ποινική δίωξη για κακοποίηση του Όλιβερ, αυτό τους προκαλεί μεγάλη έκπληξη, διότι από όσο γνωρίζαν, γιατί αυτοί σχηματίσαν τη δικογραφία, δεν υπήρχαν στη δικογραφία στοιχεία σε βάρος κάποιου κακοποιητή. Προέκυψαν στη συνέχεια τα στοιχεία. Δεν το ξέρουμε. Να απαντήσει και ο κύριος Φακιανάκης από αυτού. Περίεργο αυτό τώρα. Έφυγε η δικογραφία και μετά που έφυγε. Έκανε πολύ καλή δουλειά η εισαγγελέα. Κάποιοι πήραν και άλλες καταθέσεις. Αυτό που έχω μάθει εγώ είναι ένα. Και να είπε ότι υπάρχει κατάθεση η οποία καίει ανθρώπους. Μακάρι να έγινε μετά. Μπορεί να πήγε κάποιος. Λέει ο κύριος Καλιακμάνης να ακουστεί δυνατά, κύριε Καλιακμάνη. Λέω ότι μπορεί να πήγε κάποιος οικειοθελώς τον εισαγγελέα στην ανακριτή και να είπε: εγώ έχω και αυτά τα στοιχεία. Βέβαια. Και να έδωσε κάποια στοιχεία που ήταν ικανά για να ασχίσει ο εισαγγελέας ποινική δίωξη. Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι, συγχωρείτε. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι κατά ποιου προσώπου είναι η δίωξη. Ξέρουν όμως αν η δίωξη αφορά τη θανάτωση του Όλιβερ? Έχουν τέτοια ενημέρωση η κυρία Ανάσογλου ή η κυρία Πουλτίδου να μας λύσουν αυτή την απορία? Η δίωξη αφορά τη θανάτωση του σκυλιού? Δεν έχουμε δυστυχώς καμία ενημέρωση. Τώρα, επεσφέροντας από το δικαστήριο, γιατί ήμουν όλη μέρα. Άρα, μπορεί και να μην αφορά δηλαδή την κακοποίηση του Όλιβερ η δίωξη και να αφορά άλλο αδίκημα, το οποίο είναι κακούργημα βέβαια. Αφού είναι κακούργημα, τι άλλο αδίκημα δεν είναι κακούργημα? Αυτό θα το πει ανακριτής. Είναι κακούργημα η δίωξη, Δημήτρη. Ναι, το είπαμε. Ότι επειδή ξεκίνησε η προανάκριση, ξεκίνησε για συγκεκριμένο αδίκημα, ότι όταν λέμε από την εισαγγελέα, δηλαδή πάει μετά, φεύγει από την αστυνομία και πηγαίνει στα χέρια του εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εδώ έχει δύο κοινά. Ή θα τη βάλει στο αρχείο ή θα τη στείλει περαιτέρω ανάκριση. Έτσι. Ή θα τη γυρίσει πίσω. Λοιπόν, τη στέλνει στην ανάκριση. Άρα δεν θεωρώ ότι έχουμε ένα άλλο αδίκημα. Πώς προκύπτει? Ναι, αλλά δεν το ξέρουμε ποιο είναι το αδίκημα. Αυτό λέω. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το αδίκημα ακόμα. Δεν το ξέρουμε, αλλά θεωρώ υπάρχει και το. Απλά το διευκρινίζω ότι μπορεί να είναι ένα κακούργημα μεν, αλλά μπορεί να μην αφορά τη θανάτωση του σκυλιού. Το λόγο ρούλα και αμέσω. Εγώ αυτή τη στιγμή από την εμπειρία μου και μόνο θέλω να πω κάτι ότι όταν μια υπόθεση φεύγει από την αστυνομία. Πηγαίνει στην κύρια ανάκριση, πήγε στην κύρια ανάκριση. Ο κύριος ανακριτής, ο κύριος πρόεδρος, κάνει ενέργειες μετά. Άρα εδώ έχουμε την αστυνομία να μην έχει βρει κανένα θύμα, κανένα δράστη, και βλέπουμε την κύρια ανάκριση να βρίσκει δράστη. Άρα με λίγα λόγια, υπάρχει μια επιτυχία της κύριας ανάκρισης. Ο εισαγγελέας την πάει στον ανακριτή. Αυτό σημαίνει κακούργημα, όπως είπε η κυρία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το θέμα είναι σημαντικό αυτό. Ότι κάτι εδώ πήγε τελείως στραβά, γιατί ένας καθηγητής έκανε μια πραγματογνωμοσύνη που λέει ότι δεν υπήρξε κακοποίηση του σκυλιού. Του ζητήσαμε να μιλήσει, αλλά δεν δέχτηκε, να το πούμε. Κάτι πήγε πολύ λάθος. Σε αντίθεση με την κυρία Τόλα που μίλησε. Πάντως, αν δεν πήγε κάποιος στην αστυνομία πιο πριν, αν είχε κάποιο στοιχεία και δεν τα έδωσε στην αστυνομία που έδειχναν ότι πρόκειται για κακοποίηση ζώου. Και υπήρχε και δράστης, τότε δεν φταίει η αστυνομία. Ή αξιολόγησαν αλλιώς κάποια στοιχεία που φώναζαν. Κυρία Τόλα είπε για αντικείμενα που δείχνουν ανθρώπινη παρέμβαση. Ήταν ξεκάθαρη σε αυτό που μας είπε. Ναι, αλλά αμφισβητήθηκε η κυρία Τόλα. Από ποιον αμφισβητήθηκε? Η κυρία Τόλα λιδωρήθηκε, έτσι. Ευτυχώς ο σύζυγός της το έφτασε μέχρι τέλους. Βράχος. Ο κύριος Γιαννέτος. Βράχος και ο σύζυγος. Να λιδωρείται ένας άνθρωπος επειδή κάνει τη δουλειά του. Είναι απίστευτο που έγινε. Ισορό. Κυρία Πουλτίδου, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπε και η κυρία Ανάσογλου πριν, το αναφέρατε κι εσείς, ότι εσείς ζητήσατε με δικά σας αιτήματα να διερευνηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια πρόσωπα. Και να κατασκευθούν ενδεχομένως και κάποια πράγματα που εσείς κρίνατε ότι θα έδιναν φως σε αυτή την υπόθεση. Κατά πόσο προσώπων εσείς έχετε αιτηθεί να γίνει έρευνα? Ένα. Έχετε δηλαδή για στοιχεία για ένα πρόσωπο συγκεκριμένο? Ένα συγκεκριμένο πρόσωπο και ζήτησα συγκεκριμένα πράγματα, όπου οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι μεν πήγανε να ερευνήσουν, αλλά από εκεί και πέρα η έρευνά τους περιορίστηκε στο καταδήλωσή του. Μάλιστα. Στο καταδήλωσή του. Άρα η ανακρίτρια να μην έμεινε στο καταδήλωσή του συγκεκριμένου προσώπου και να έχει στοιχεία ενδεχομένως για κάτι άλλο. Εμένα μου δημιουργήθηκε μια απορία και είναι κάτι που δεν το ξαναπεί, το λέω τώρα. Λοιπόν, για να τα ακούσετε. Άκουσα τον κύριο πριν που είπε ότι του φάνηκε περίεργο στην αστυνομία. Ναι. Ο κύριος Καλαφάτης. Όχι γενικά στην αστυνομία, σε αστυνομικές πηγές, ναι. Ναι, οι αστυνομικές πηγές. Ναι. Οι αστυνομικές πηγές, λοιπόν, γιατί στο έγγραφό τους, εκεί στην καταδήλωσή του, έχουν πάρει μια λεκάνη με καρβουνόσπονη και την αναφέρουν ως πιστήριο.
Είπατε τώρα μισό λεπτάκι, κυρία Πουσίδου. Τι εννοείτε. Τι εννοείτε, τι πήραν. Εννοώ ότι στην έρευνα που εγώ ζήτησα, στα αιτήματά μου μέσα, ναι, που ζήτησα συγκεκριμένα πράγματα, τα συγκεκριμένα πράγματα εξετάστηκαν κατά δήλωσή του, ναι, αλλά μέσα σε αυτό το έγγραφο φαίνεται ότι από εκεί που πήγαν να κάνουν έρευνα έχει κατασκευθεί μια λεκάνη με καρβουνόσκονη, η οποία αναφέρεται ως πιστήριο. Μπορεί να έχει κάποια σημασία. Σε σχέση με οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να έχει κάποια σημασία, ναι, με μια διαρρεύνηση. Ακούει η κυρία Μπουλά, σε τρεις φορές γάντια, γιατί ο Όλιβερ ήταν γεμάτος καρβουνόσκονη. Πώς. Ακούστε τι είπε τώρα. Δεν το ακούω. Κυρία Μπουλά, όταν εξέτασε ζωή το ζώο, άλλαξε τρεις φορές γάντια, γιατί το ζώο ήταν γεμάτο καρβουνόσκονη. Άρα καλά κάνανε και το πήραν σε πιστήριο. Άρα η αστυνομία δεν ήξερε. Τι να ξέρει, άρα δεν το πήρε σε πιστήριο. Είναι στοιχείο. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Όχι, εσείς τι λέτε, κακό το πήρε σε πιστήριο. Όχι, εννοείται κακό, εξεκλάγει αστυνομία. Αφού το πήρε σε πιστήριο, γιατί μετά δεν. Επειδή είστε αστυνομικό. Είναι και δίωξη αστυνομία, ρεμίστε λίγο. Λοιπόν, θέλετε να μου πείτε με ποια διάταξη, ποια είναι αυτή η διάταξη και με την οποία μπορεί το ανθρωποκτονιό να παρέμβει σε μια υπόθεση θανάτωση ζώου. Γιατί στην Ελλάδα είναι. Για να μην πω ότι. Έδωσε εντολή ο αρχηγός. Λέω ότι είναι πανελλήνια. Διάταξη. Μα έδωσε εντολή. Να μας εξηγήσει. Δεν το καταλαβαίνω. Τι εννοείται, κυρία Πουλτίδου, ότι δεν έπρεπε. Δεν έπρεπε. Όχι, γιατί πήγαν απάνω. Γιατί τους διατάξανε. Εντολή. Δόθηκε εντολή. Εσείς λέτε ότι δεν έπρεπε να πάνε. Δεν είναι αρμόδια. Να καταλάβουμε, παιδιά. Το ανθρωποκτονιόν πήγε απάνω για να διελευκάνει την υπόθεση. Ήταν κακό. Για καλύτερα πήγε. Συγγνώμη, για καλύτερα, δεν πήγε για χειρότερα. Ήταν κακό. Μια υπηρεσία που είναι εξειδικευμένη, οι συνάδελφοι εκεί για εγκλήματα κλπ. Και στη θανάτωση ζώου. Καλά, δεν είναι αρμόδιο. Είναι το ανθρωποκτονιόν. Είχε αφαιθεί να εννοηθεί όμως την κοινή γνώμη ότι ίσως υπάρχει μια προσπάθεια συγκάλυψης. Α, λέτε δηλαδή ότι στείλανε το ανθρωποκτονιόν για να συγκαλύψει. Προσωπικά το υποστηρίζω από την πρώτη στιγμή. Έστειλε αμερόληπτους αξιωματικούς, με αμερόληπτους εισαγωγικά, κάθε αστυνομικός είναι αμερόληπτος κατά την ταπεινή μου άποψη, μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Έστειλε από το ανθρωποκτονιόν από την Αθήνα για να υπάρχει μια αντικειμενικότητα. Γιατί εκεί η περιοχή είναι και μικρή. Μπορεί να υπάρχουν άλλου είδους σχέσεις. Αυτό τα λες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι είναι κακό αυτό. Σημείο ότι ήρθε το αρνητικό κομμάτι. Πού είναι το αρνητικό, ρωτάει ο κύριος Καλιακμάνης. Αυτό.